Πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Χιόνι, καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Σακούρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πολλά μπροστά μας, κύριε Χιόνι, και για ασφαλιστικό και φορολογικό και μια διαπραγμάτευση που από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει ακόμα κάποιες εβδομάδες. Το δικό σας σχόλιο για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, ποιο είναι? Κοιτάξτε, είναι ένα ουσιαστικά ένα ντεζαβί αυτό το οποίο ζούμε, έτσι. Ζούσαμε και πέρυσι τα ίδια πράγματα και πρόπεση και έχουμε μια συνέχεια επαναλαμβανόμενων αδιεξόδων, θα λέγαω, κύριε Τσεκούρα. Και επειδή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, σας λέω ότι τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ακόμα δεν έχουν επιλυθεί. Αντιμετωπίζουμε ίσονος θέματα σημασίας, δηλαδή μέρος υποσύνολο αυτού του οδικού χάρτη τον οποίο έχουμε συμφωνήσει ή το καλοκαίρι του 2015 ή το χειμώνα του 2012, αλλά κατ' ουσία δεν ξέρουμε αν αυτό το οποίο κάνουμε θα οδηγήσει τελικά κάπου, και το κάπου είναι η έξοδος στις αγορές, είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτά παραμένουν ακόμα τα μεγάλα ζητούμενα για την οικονομική πολιτική. Βοηθούν πάντως, κύριε Χιόνι, οι πληροφορίες ότι θα προωθηθούν μεγάλες ιδιωτικοποίησεις? Είδαμε για παράδειγμα τον ΟΛΠ. Έχουμε δει να προχώρησε για παράδειγμα ο Αστέρας Βουλιαγμένης. Ακούμε πληροφορίες για την Τρένοσε. Βοηθούν αυτές οι διαπραγμάτευσεις, αυτές οι πληροφορίες? Ξέρετε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βοηθούν, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε στη διαπραγμάτευση την οποία κάνουμε τους Ευρωπαίους εταίρους ή με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί κατά ψέματα, η διαπραγμάτευση είναι δύο πράγματα. Είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν, έτσι. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα? Δεν μπορεί, κύριε Τσεκούρα, να είμαστε μια διαπραγμάτευση αέναη και με επανακαθαριζόμενα τα κριτήρια τους τελευταίους 6 μήνες, ας πούμε, έχουμε συνέχεια καινούργια κριτήρια. Εδώ κινδυνεύουν να μπουν στη διαπραγμάτευση ακόμα και τα hot spots, τη λειτουργία των hot spots, ας πούμε, στα ελληνικά νησιά. Πρέπει να δούμε τους όρους του παιχνιδιού. Κατά το πόσο αυτή είναι εφικτή, κατά το πόσο είναι υλοποιήσιμη από την ελληνική οικονομία και να προχωρήσουμε. Το κόστος, μιας και το αναφέρετε, κύριε Χιόνι, διακόπτω, αλλά το κόστος των προσφυγικών ροών που είναι στον προϋπολογισμό. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑ αυτό έβαλε γύρω στα 450 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το περασμένο έτος. Ο κύριος Τουρνάρας στο 0,4% του ΑΕΠ λέει ότι στήχησε στον προϋπολογισμό όλη αυτή η μεγάλη προσφυγική ροή του 2015. Δεν θα έπρεπε έτσι να μπει ή να τεθεί ως το δημοσιονομικό του σκέλος τουλάχιστον? Άρα αμφισβήτητα θα συνυπολογιστεί στους στόχους και σε αυτόν τον οδικό χάρτη τον οποίο λέμε. Αλλά σας θυμίζω, κύριε Τσεκούρα, ότι αυτή η αξιολόγηση έχει σταματήσει από τον Απρίλιο του 2014. Από τότε προσπαθούμε να κλείσουμε μία αξιολόγηση προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Το γεγονός ότι δεν προχωράμε πάει να πει ότι είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια και ίσως ορισμένες φορές φοβάμαι. Μήπως είναι και εμπόδια τα οποία τίθενται κάθε φορά προκειμένου να οδηγήσουν σε ένα τεχνητό αδιέξοδο τις συζητήσεις. Για να μην προχωρήσουμε στο επόμενο. Που το επόμενο είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Γιατί κατά ψέματα, αν ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση με τον οποιοδήποτε τρόπο, κύριε Τσεκούρα, μετά δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο σε αυτό που λέμε συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Πρέπει να γίνει. Άρα, αυτοί που δεν θέλουν την αναδιάρθρωση του χρέους θα τοποθετούν και πολλά προβλήματα στις συζητήσεις και στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κάτι πάντως που δεν έχουμε δει, κύριε Χιόνι, να μπαίνει στο τραπέζι. Είναι το εξωτερικό χρέος είναι ένα κομμάτι το οποίο τουλάχιστον οι δανειστές έχουν πει ότι εμείς, διότι το έχουν αυτοί πάνω τους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ελληνικά ομόλογα, ο ESM έχει πλέον ελληνικά ομόλογα, το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ, οι χώρες ή οι κεντρικές τράπεζες έχουν πάνω τους ελληνικά ομόλογα. Άρα το έχει, πώς μπορούμε να το πούμε, επίσημος δημόσιος τομέας. Για το εσωτερικό χρέος όμως, που και αυτό ξεπερνά, αν τα βάλουμε κάτω, τα 200-300 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν έχει αναφερθεί κάποιος, κύριε Χιόνι, αναλυτικά. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη μέρα. Ακόμα και αν κλείσει η αξιολόγηση. Αναμφισβήτητα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και ένα παράλληλο πρόγραμμα. Ένα παράλληλο πρόγραμμα όμως, όχι έτσι όπως τουλάχιστον είναι στη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή, αλλά ένα παράλληλο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα βάλει στο δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων των σοβαρών θεμάτων. Οι οφειλές λοιπόν και του δημοσίου προς τα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες και στους υπόλοιπους πολίτες, αλλά και οι οφειλές των ελληνικών νοικοκυριών και των ελληνικών επιχειρήσεων προς τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει κάποια στιγμή κάτι να γίνει, κάπως να συζητήσουμε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, κύριε Τσεκούρα. Όπως έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει 4 ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών και τελικά συνεχίζουμε να μην έχουμε τραπεζικό σύστημα. Και αυτό οφείλεται μεταξύ των άλλων και στα capital controls βέβαια, αλλά και στο γεγονός ότι δεν κάνουμε κάτι για τις οφειλές και για την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και για τις οφειλές των ιδιωτών απέναντι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για ποιο λόγο αφήσαμε τα κόκκινα δάνεια να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ? Έχουν περάσει τα 100 δις, δεν πληρώνει κανένας τίποτα και είναι και λογικό οι τράπεζες να χρειαστούν όχι 4, 14 ανακεφαλοποιήσεις, έτσι όπως το πάμε. Άντως, λοιπόν, αυτό κύριε Χιόνι, όπως για παράδειγμα και ότι οι ασφαλιστικές φορές είναι γύρω στα 22 δις.
Επίσης, τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αυτά που θα πρέπει νομίζω να τα ξεκαρτάρουμε, διότι δεν είναι όλα εισπράξιμα. Είναι βεβαιωθέντα, αλλά δεν μπορούν να εισπραχθούν ποτέ. Είναι, αναφέρονται και σε επιχειρήσεις και σε επιχειρηματίες που δεν είναι πλέον εν ζωή. Επιχειρηματίες, επιχειρήσεις έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες. Αλλά ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια, αν τα βάλουμε συνολικά. Συν τα 100 και πλέον δις των κόκκινων δανείων, είναι ένα νομίζω μείγμα εκρηκτικό. Αυτό έχει μπει στη διαπραγμάτευση για να λυθεί με κάποιο τρόπο, διότι έχουμε 6 χρόνια ύφεσης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα έχουμε και το 16 ύφεση. Ναι, όπως πάει και το 16 θα έχουμε και το 17, ξέρετε, γιατί αν δεν ανακάμψουν οι επενδύσεις, φοβάμαι ότι, ξέρετε, η αναπτυξιακή διαδικασία δεν είναι μια προστακτική διατακτική διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, και να πει ότι θα έχουμε το 2017 ή το 2016 ανάπτυξη. Πρέπει να έχει προηγηθεί ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος, ο οποίος περνάει μέσα από τις επενδύσεις. Και οι επενδύσεις δυστυχώς ή ευτυχώς περνάνε μέσα από τις τράπεζες. Αν δεν κάνουμε κάτι, δηλαδή να επαναφέρουμε το τραπεζικό σύστημα σε μια στοιχειώδη λειτουργία, φοβάμαι ότι αυτές τις συζητήσεις περί ανάπτυξης, ύφεσης και μιας ανεμικής μπορεί να προέλθει, ας πούμε, τον τουρισμό ή οτιδήποτε άλλο ανάπτυξη, κύριε Τσεκούρα, θα τις επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται λοιπόν κάτι συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο θα ξεκινήσει από το τι κάνουμε με τις τράπεζες. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα, δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι άλλο. Και απορώ γιατί αυτό το θέμα δεν έχει μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι ως αξιολογικό κριτήριο για την πορεία του ελληνικού του προγράμματος, αλλά ως μια ουσιαστική παράμετρος, η οποία θα έπρεπε να έχει τύχει μιας μεγάλης συζήτησης μεταξύ Ελλάδος και Ευρωπαίων εταίρων. Δεν μπορεί να επιληθεί το σύστημα. Αυτή η δύσκολη εξίσωση, αυτά τα πολλαπλά διέξοδα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκινήσουμε από τις τράπεζες. Κάτι τελευταίο, κύριε Χιόνι. Πόσο χρόνος μας χωρίζει από την ανάπτυξη των δημοσίων οικονομικών με την ανάταση της πραγματικής οικονομίας? Διότι ακούει συνεχώς ο κόσμος ότι έχουμε, για παράδειγμα, πρωτογενές πλεόνασμα. Ακούει ότι το 2015 είχαμε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα πάνω από το στόχο. Αυτά τα στοιχεία πόσο απέχουν από το να το δει ο Έλληνας πολίτης ή στην τσέπη του ή γενικότερα στην πραγματική οικονομία? Υπάρχει μια απόσταση σε αυτά? Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί τα δημοσιονομικά πλεονάσματα τα οποία έχουμε πετύχει είναι δημοσιονομικά πλεονάσματα τα οποία προέκυψαν από το στραγγαλισμό της ιδιωτικής οικονομίας, έτσι. Είναι πλεονάσματα τα οποία προέκυψαν από τη μη καταβολή του ελληνικού δημοσίου, των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων, των οφειλόμενων, των αναπτυξιακού νόμου και άλλων πολλών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει στραγγαλίσει ουσιαστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θέλουμε τέτοια δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα, αν για παράδειγμα πάνε όλα καλά και έχουμε επιστρέψει με ανάπτυξη το δεύτερο εξάμεινο το 2016, οι Έλληνες πότε μπορούν να το δουν αυτό, κύριε Χιόνι, πότε να αρχίσουν να βλέπουν το φως το 2017 και βλέπουμε? Κύριε Τσεκούρα, ακούστε. Και να μην κάνουμε τρομάτι αυτή τη στιγμή. Όχι, απλά λέμε η τώρα ανάπτυξη έχει νόημα στην Ελλάδα και θα μεταφραστεί σε βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και σε θέσεις εργασίας όταν ξεφύγει από αυτό που λέμε ανεμική ανάπτυξη. Δηλαδή, αν η όλη συζήτηση γίνεται για το 0,5-0,6 έως και 1%, δεν έχει νόημα, δεν πρόκειται να μεταφραστεί σε όρους βελτίωση του βιωτικού επίπεδου ή σε θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη, η οποία θα κινητροδοτήσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, είναι η ανάπτυξη που μπορεί να μεταφραστεί σε 2% και πάνω. Και αυτό το 2016 δεν πρόκειται να το δούμε. Η Κομισιόν λέει το 2017, 2,7 δίνει. Ας είμαστε επιφυλακτικοί με τις προβλέψεις και της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε καεί με αυτές τις προβλέψεις. Αναθεωρούνται ούτως ή άλλως κάθε εξάμηνο, κύριε Χιόνι. Ίσως και πιο συντομότερα από το εξάμηνο. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Για να έχουμε ανάπτυξη το 2017 2,7%, κύριε Τσεκούρη, έπρεπε αύριο να ξεκινήσουν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα να αποδώσουν μετά από 1,5 χρόνο. Είναι ο χρόνος ορίμανες που λέμε των επενδύσεων. Αναμφισβήτητα. Και δεν γίνεται έτσι η ανάπτυξη. Και να λειτουργήσουν και πολλαπλασιαστικά στο ελληνικό ΑΕΠ. Το οποίο δεν είναι όλες οι επενδύσεις που μπορούν να λειτουργήσουν κατά αυτόν τον τρόπο. Κύριε Χιόνι, να σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ για τη καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ.